Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, τώρα η αντίστροφη μέτρηση όμως για να έρθουν στη χώρα μας τα γαλλικά Ραφάλ έχει ξεκινήσει. Στις 21 του μήνα σε αεροπορική βάση της Νότιας Γαλλίας το πρώτο μαχητικό θα ντυθεί στα Γαλανόλευκα και συνολικά 6 αναμένονται να βρίσκονται στην Τανάγρα τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε θα δούμε τα πλεονεκτήματα που δίνουν στην πολεμική αεροπορία τα νέα αποκτήματά της. Να πούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση των 4 πρώτων Ελλήνων πιλότων. Το πρώτο Ραφάλ με τα ελληνικά χρώματα ετοιμάζεται να παραλάβει η πολεμική αεροπορία στις 21 Ιουλίου σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση του Μερινιάκ στη Νότια Γαλλία, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η έλευση του υπερσύγχρονου γαλλικού μαχητικού αναμένεται να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας στην Ελλάδα το πλεονέκτημα της αεροπορικής υπεροχής. Εχμή του δόρατος αποτελεί το ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης του Ραφάλ, που μπορεί να εγκλωβίσει μέχρι και 40 εχθρικούς στόχους και να εξαπολύσει ταυτόχρονη επίθεση στους 8 πιο επικίνδυνους. Τα Ραφάλ, όντας μια εξαιρετική πτυτική πλατφόρμα, διαθέτουν κορυφαίες επιδόσεις αναφορικά με τις δυνατότητες μεταφοράς οπλικού φορτίου, την ακτίνα δράσης και την ευελιξία. Ο άσος στο μανίκι του Ραφάλ είναι ο πύραυλος Μέτεωρ, με εμβέλεια που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα, ενώ εγγυάται την κατάρριψη εχθρικών αεροσκαφών σε αποστάσεις ακόμη και 60 χιλιόμετρων. Τα γαλλικά μαχητικά είναι φωδιασμένα με κορυφαίο σύστημα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ διαθέτουν αισθητήρα υπερήθρων που ξεσκεπάζει ακόμη και τα αόρατα αεροσκάφη. Έχει τη δυνατότητα εντοπισμού αεροσκαφών stealth, μπορεί με τα όπλα μακρού πλήγματος, αέρος-αέρος μέτρου που διαθέτει, αλλά και τα όπλα ακριβίας, μακράς ακτίνας, SCALP, να δώσει τη δυνατότητα πρώτου πλήγματος στα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να δημιουργήσει την πρώτη πολεμική μοίρα Ραφάλ στην ιστορία της. Σε λιγότερες από 2 εβδομάδες θα παραλάβει το πρώτο αεροσκάφος και τα υπόλοιπα 5 με ρυθμό 1 κάθε μήνα. Τα πρώτα 6 μεταχειρισμένα θα προσγειωθούν στην Τανάγρα τον ερχόμενο Δεκέμβριο, 6 καινούρια την άνοιξη του 2022 και τα τελευταία 6 μεταχειρισμένα το φθινόπωρο του 2023. Η αγορά των 18 Ραφάλ ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, ενώ ο εξυγχρονισμός των F-16 και οι νέες φρεγάτες θα αναβαθμίσουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Σε μερικές ημέρες τα πρώτα νέα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ θα παραληφθούν από την πολεμική αεροπορία. Προχωράει ο εξυγχρονισμός των F-16 στην κατηγορία Viper, παραλαμβάνεται σύγχρονο στρατιωτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις με την ενδιάμεση λύση και τη φρεγάτα πολλαπλών ρόλων για το πολεμικό ναυτικό. Σε συνέργεια με το πυκνότερο αντιεροπορικό δίκτυο της Ευρώπης, όπως είναι το ελληνικό, θα έχουν ως απότοκο στο Αιγαίο να δημιουργηθεί ένα πλέγμα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής αδιαπέραστο για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εν συνόλου. Η φωλιά των ελληνικών Ραφάλ θα είναι 114 πτέρυγα μάχης στην Τανάγρα, όπου θα επιχειρούν μαζί με τα μοιράζ της πολεμικής αεροπορίας. Όταν προσγειωθούν τα πρώτα 6 αεροσκάφη, θα αποκτήσουν και τα διακριτικά της 332 μοίρας Γεράκη. Σύντομα θα ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση των 4 πρώτων πιλότων, ενώ ήδη σχεδιάζονται κοινές ασκήσεις με τα αιγυπτιακά Ραφάλ.